Καλησπέρα, Στρίστηρη. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Σε σημαντικό βαθμό περιορισμού τέθηκε το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από την Αρδία και κατευθύνθηκε με προορισμό τη Γρατινή κατόπιν οργανωμένης επιχείρησης των πυροσβεστικών δυνάμεων και των συνεχόμενων αέριων ρήψεων κατά του μετώπου. Ας δούμε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Σε σημαντικό βαθμό περιορισμού έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε στο χωριό της Γρατινής με τη συνδρομή των κατοίκων και των πυροσβεστικών δυνάμεων. Υπενθυμίζουμε, σύμφωνα με πληροφορίες, η αιστεία της φωτιάς είχε φτάσει στο φράγμα της Γρατινής μία ανάσα πριν την είσοδο του χωριού. Παράλληλα, επήγον μήνυμα 112 απεστάλλει από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την πυρκαγιά που εξαπλώνεται σε βόρεια δαστιέκτες Γρατινής, ζητώντας από τους πολίτες των περιοχών Γρατινής, Στυλαρίου, Σιδηράδων και Ομυρικού να παραμείνουν σε ετοιμότητα για πιθανή εκένωση των οικισμών. Με μήνυμα 112 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι του νομού Μαρονίες Απών πως η δεστή πυρκαγιά μένεται να πλησιάσει τα χωριά του νομού και τους ενημερώνει για πιθανή ανάγκη προληπτικής εκένωσης των οικισμών. Για την κατάσταση στο Δήμο Μαρονίες Απών μας μίλησε ο Ντίνος Χαριτόπουλος και για τις εργασίες που έγιναν για να ανακοπεί το μέτωπο της φωτιάς. Ας δούμε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Ασχητές Σκροβίλη. Αυτό το τόξο είναι ένα πολύ επικίνδυνο τόξο και βέβαια εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, προσπαθούμε, έχουμε κινητοποιήσει όλο το μηχανισμό, συνεδρίασε στο μεσημέρι στη νωρίς το συντονιστικό όργανο πολύ διευρυγμένο. Οι εργαζόμενοι μας, τα μηχανήματά μας και επιταγμένα μηχανήματα βρίσκονται σε διάσπαρτα σε αυτούς τους χώρους, αλλά ζητούμε και κάνουμε έκκληση για ένα αέρια μέσα.
θα πρέπει να εμφανιστούν και να δράσουν αμέσως εναέρια μέσα στα Πεντροντά για να ανακόψουμε προς Μαρόνια, Ασκητές και Κροβίλη και στην Κύρκη για να ανακόψουμε την πορεία της φωτιάς προς τις Άπες. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο και το σημείο κλειδί. Κάνοντας αυτά θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Κύριε Χαριτόπουλε, βλέπουμε ότι γίνονται και κάποιες παρεμβάσεις όπως και στον οικισμό των ποντίων. Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες στα επικίνδυνα σημεία. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν στην περιοχή της Μαρόνιας, δουλεύουν στην περιοχή των Κασιτερών, δουλεύουν στην περιοχή του οικισμού των ποντίων, δουλεύουν και στην. Δουλέψαν και το πρωί, ετοιμάσαμε το Κίζαρι. Και συνεχώς προσπαθούμε, αλλά τα μέσα τα δικά μας είναι πενιχρά, είναι με μέσα και μηχανήματα του Δήμου. Και με αυτά που μπορούμε να επιτάξουμε, ο Άβαξ μας στέλνει τώρα ένα πολύ μεγάλο όχημα που από στιγμή σε στιγμή το περιμένουμε να έρθει για να μπει και αυτό στη μάχη. Δεν φτάνουν όμως αυτά, χρειάζονται ένα αέρια μέσα. Με τον κύριο Περιφερειάρχη μιλήσαμε, πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν ρήψεις αεροπλάνων από αεροπλάνα ή ελικόπτερα στην περιοχή των Πετροτών και στην περιοχή της Κύρκης. Στα Πετροτά μάλιστα είναι πολύ κοντά το φράγμα των Ασκητών, όπου τα ελικόπτερα μπορούν από εκεί να προμηθευτούν και να είναι πολύ κοντινή διαδρομή. Το ζήσαμε και στο παρελθόν. Αυτό στην Κύρκη μπορούν να παίρνουν και από το φράγμα του Ιασίου και από διαθαλάσσια και από οπουδήποτε αλλού γίνεται. Πάντως μερικές ρήψεις μέχρι που να πέσει το φως είναι απαραίτητες. Κύριε Χαριτόπουλε, βλέπουμε και πολλά οχήματα όπως και τουριστικά λεωφορεία αλλά και φορτηγά έχουν εγκλωβιστεί γιατί δεν μπορούν να περάσουν από την Εγνατία. Έχουν εγκλωβιστεί στο Δήμο σας. Τι γίνεται με αυτούς και τι μέρημνα υπάρχει? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι στα όρια του Δήμου μας, είναι αυτή, επειδή έχει αποκλειστεί και έχει απαγορευτεί η κίνηση στην Εγνατία οδό. Οι άνθρωποι είναι σχεδόν εγκλωβισμένοι. Εμείς οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου έχουμε πει να τους επισκεφτούν, να δουν και ό,τι μπορούμε να τους προσφέρουμε. Ευτυχώς όμως είναι και πολλά μαγαζιά, πολλά καταστήματα και σε πολλά σημεία γίνεται ανοιχτά. Λίγο με το πάρκινγκ έχουμε ένα θέμα. Με τον αστυνομικό διευθυντή έχουμε συνοηθεί. Θα τακτοποιηθεί και αυτό και προς τη βιομηχανική περιοχή και προς το βιοπά των Σαμπών. Γενικώς υπάρχει από όλα τα μέτωπα μια ένταση πολύ μεγάλη. Τραγωδία σημειώθηκε στον Εύρο, που κατόπιν ελέγχων στην ευρύτερη περιοχή του Άβαντα εντοπίστηκαν οι απανθρακωμένοι σωροί μεταναστών κοντά στο δάσος της Αυγιάς. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή του Άβαντα Εύρου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν 18 απανθρακωμένες σωροί μεταναστών κοντά στο δάσος της Αυγιάς. Τη τραγική είδηση επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός κατά την ενημέρωση για την πορεία των πύρνων μετόπων. Από επιτόπιο έλεγχο στην πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης, τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος στην ευρύτερη περιοχή του Άβατα εντόπισαν τους ορούς 18 ατόμων πλησίων παραπήγματος. Με δεδομένο ότι από τις γύρω περιοχές δεν υπάρχει δηλωμένη εξαφάνιση κατοίκων, διερευνάται το ενδεχόμενο να πρόκειται για ανθρώπους που εισήλθαν παράτυπα στη χώρα μας, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Με σπίτια και ιδιόκτητες περιουσίες να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ο Νότιος Εύρος παραμένει για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα στο έλεος του Εγκέλαδου. Η κατάσταση που επικρατεί στους οικισμούς Αλεξανδρούπολης είναι τραγική, με τις εκενώσεις να έρχονται μία μετά την άλλη. Ας δούμε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Κόλαση φωτιάς επικρατεί και σήμερα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, με τα ανεξέλεγκτα μέτωπα σε πολλές περιοχές να περικυκλώνουν την πόλη, ενώ το ένα μετά το άλλο χωριό να εκενώνεται με ειδοποίηση από το 112. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση κατά σειρά σε Μοναστηράκι, Δωρίσκο, Απαλό Αμφιτρίτη και στη συνέχεια ο Άβαντας. Παράλληλα στις παρυφές της Βαδιάς έφτασε η πυρκαγιά που κατακαίει τον Εύρο, θέτοντας υπό άμεση απειλή το περιόνιμο δάσος που είχε πληγεί κέρια πέρυσι από άλλη μεγάλη φωτιά, η οποία είχε κάψει τότε περισσότερο από 20.000 στρέμματα πεύκης κυρίως. Όπως ανέφερε σε γνωστό πρακτορείο ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου κ. Δημήτρης Πέτροβιτς, η πυρκαγιά εξελίσσεται στο χωριό Λυκόφη κοντά στο παρατηρητήριο για τα άγρια πουλιά, όπου αναχαιτίστηκε προσωρινά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Πέτροβιτς, παραμένει η απειλή για το δάσος λόγω των ισχυρών βορειοανατολικών ανέμων έντασης 6 με 7 μποφόρ,
που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή, δίνοντας κατά διαστήματα ρηπές των 8 έως και 9 μποφόρ. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, οι μάχοι που δίνουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής είναι σκληροί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μέτωπα στο χωριό Νύψα, που είναι και το πιο μεγάλο, στα χωριά Δωρίσκο και Μοναστηράκι, ένα άλλο, στις Σφαίρες στο χωριό Καβυσσός, πλησία της Εγνατίας, και στη Λυκόφη Σουφλίου, πρόσθεσε ο κύριος Πέτροβιτς. Αυτή την ώρα στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης χιονίζει στάχτη και κάτοικοι έχουν λάβει ειδοποίηση από τη Διεύθυνση Υγείας να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, συνέχισε ο Αντιπεριφερειάρχης και ενημέρωσε ότι η Εγνατή οδός άνοιξε για τα οχήματα που κινούνται πρόσθετα από τα σύνορα. Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, διακόπηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Τύπων και συγκεκριμένα από το ύψος του οικισμού Λουτρών έως τον οικισμό Μοναστηράκι και στα δύο ρεύματα. Τα εναέρια μέσα αλλά και οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς, αλλά οι προσπάθειές τους διασπώνται συνέχεια λόγω του ότι ξεσπούν νέες πυρκαγιές που μεταφέρονται σε άλλα σημεία με τη βοήθεια των ανέμων, σημείωσε ο κύριος Πέτροβιτς, ο οποίος καταλήγοντας υπογράμμισε πως οι καλαμιές στα χωράφια από τα θερισμένα καλαμπόκια λειτουργούν ως καύσιμο για τη ταχύτητα μετάδοση φωτιάς. Ο βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ, μετά την επιτόπια ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, κ. Νίκο Τσαλικίδη, προέβησε δηλώσεις τις οποίες καυτηρίασε την καθυστερημένη άφηξη των εναέριων μέσων που επέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ας παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του βουλευτή. Ο βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ στις δηλώσεις που πραγματοποίησε εξήρε το έργο των πυροσβεστών και των ομάδων εθελοντών που με αυτοθυσία διέσωσαν τους οικισμούς του Μίσχου, του Μεγάλου Πιστού, του Σώστη, του Λινού και του Πουλιάνθου με τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε περιουσίες, υλικές καταστροφές και ζωικό κεφάλαιο. Παράλληλα, άσκησε κριτική, καυτηριάζοντας την καθυστερημένη άφηξη των εναέριων μέσων που επέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Σήμερα το πρωί επισκέφθηκα και είμαι ακόμα στους πυρόπληκτους χώρους, στους οικισμούς, στα χωριά μας. Ενημερώθηκα από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Τσαλικίδη, εδώ στον οικισμό Λινό, για το μέγεθος των καταστροφών, καθώς και τις εργασίες πυρόσβεσης για τις καταστροφές που έγιναν χθες από τις μεγάλες πυρκαγιές. Θέλω να πω το εξής. Δόξα τω Θεώ, αποφύγαμε τα χειρότερα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στον οικισμό Λινό, όπου η φωτιά έχει καταιγεί το κοινό μέχρι τη μέσα του κοινού. Αλλά ευτυχώς, παρά τους ισχυρούς ανέμους, δεν μπήκε μέσα στο χωριό, το ανέκαψε με πυροσβεστικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να μην καεί όλο. Όμως, παρά τα αυτά, είχαμε μεγάλες καταστροφές, κάηκαν κάποια σπίτια στους άλλους οικισμούς του Κοστολίστου. Οφείλω να πω ότι είχαμε μια μεγάλη καθυστέρηση με αυτό το αεροπλάνο, γύρω στις 4 ώρες μέσα στο μεσημέρι. Μετά από παρεμβάσεις μας, ολονών μας, ως προς την Αθήνα, τελικά ήρθαν τα αεροπλάνα καθυστερημένα 4 ώρες. Αν είχαν έρθει νωρίτερα, ίσως δεν θα είχε καεί ούτε ένα σπίτι. Παρά τα αυτά όμως, εμείς προτείνουμε σαν Πασόκ, σαν βουλευτής, εκτός ότι η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση επτάκτου ανάγκης, να παρθούν εκείνα τα μέτρα άμεσα για τις ζημιοφέντες στην περιοχή, αλλά επίσης τις άλλες περιοχές του νομού Ροδόπης.
και ιδίως το δάσος του Λιθέα μέσα στην πόλη της Κομωτινής μας, την οποία έχουμε και στρατόπεδο. Να πάρθουν εκείνα τα μέτρα όλα όσα πρέπει από την περιφέρειά μας και από την πολιτεία, διότι το καλοκαίρι συνεχίζεται, οι ζέστες συνεχίζονται, οι άνεμοι συνεχίζονται, οι δυνατοί άνεμοι, και πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή κάθε στιγμή. Θέλω να πω χαραστικά σε όλους τους συμπολίτες μου που δοκιμάστηκαν χθες το βράδυ, και θέλω να συγχαρώ τα ιδιαίτερα τους εθελοντές, τους αυτούς ανθρώπους της Ροδόπης, τους κατοίκους του Ιάζου, του Λινού, Σώστη, Νίσκο και όλους τους εθελοντές, τους νέους μας και τις νέες μας, που μεγάλη αυτοθυσία χθες το βράδυ πάλεψαν με τα τρακτέρ τους, με τα υπάρχοντα ελάχιστα μέσα τους, ούτως ώστε να ανακόψουν την καρδιά και να αποφύγουμε τα χειρότερα και μεγάλη καταστροφή. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει ότι με εντολή του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής θα φιλοξενεί πολίτες από εκκοινωμένες και φλεγόμενες περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης. Ας δούμε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αμυθίτα Χρήστου Μέτιου, το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής θα αποτελέσει χώρος φιλοξενίας άνευ χρονικού διαστήματος για τους πυρόπληκτους που αναγκάστηκαν να κενώσουν τους οικισμούς τους στη Ροδόπη και στον Εύρο. Τα βήματα της περιφέρειας ακολούθησε και ο Δήμος Κομωτινής με τις κοινωνικές υπηρεσίες του, στις οποίες υποδέχτηκαν στις δομές του Πολυλειτουργικού Κέντρου 16 άτομα από το Δήμο Ιάσμου και άλλα 9 άτομα από την Αλεξανδρούπολη. Σε όσους φιλοξενήθηκαν στις δομές του Δήμου, τους παρήχαν στέγη, τροφή καθώς και ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Παράλληλα, έπειτα από το συντονισμό των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου με ξενοδόχους, κατέλησαν σε ξενοδοχεία 29 άτομα από την Αλεξανδρούπολη. Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομωτινής παραμένει σε επιφυλακή για όποιο δημότη της Ροδόπης ή του Εύρου έχει ανάγκη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, ας ρίξουμε μια ματιά στα εφημερεύοντα και διενεκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής μας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, ας ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για αύριο.
σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το χειρικό δελτίο ειδήσεων από το TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, καλή σας συνέχεια.